πολλά σε όλους. Τέτοιες μέρες μας δείχνουν ότι όταν οι Έλληνες είναι ενωμένοι, πάντοτε μεγαλωδούν. Και μιλάω και για την Αλβανία, μιλάω και για την εθνική αντίσταση. Και έχουμε πολλές μάχες μπροστά μας, και για τη δημοκρατία και για το κράτος δικαίου και για να ξαναφέρουμε ουσιαστικά τη χώρα μας πίσω στην Ευρώπη. Χρόνια πολλά. Η μάχη με τα εργασιακά που ξεκίνησε. Η μάχη για τα εργασιακά πηγαίνει καλά. Ακριβώς γιατί, όπως είπα προηγουμένως, αυτό που θέλουμε είναι να επιστρέψουμε την Ελλάδα εκεί που ανήκει, στην κοινωνική Ευρώπη, στην ευρωπαϊκή κανονικότητα. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Οι θεσμοί όμως ζητούν πολλά έτσι τις τελευταίες ώρες. Ορισμένοι από τους θεσμούς είναι ακραίοι, αλλά τους απομονώσαμε σε άλλη διαπραγμάτευση. Πιστεύω ότι θα τους απομονώσουμε και τώρα. Η σημερινή ημέρα της Εθνικής Παλιγενεσίας του 1940 είναι το αποτέλεσμα της εθνικής ομοψυχίας του ελληνικού λαού. Και σε αυτόν τον αγώνα αντίστασης κατά του κατακτητού, ο λαός, το μοναδικό συμπαραστάτη που βρήκε, ήταν την Εκκλησία, η οποία στάθηκε δίπλα του, αρρωγός και βοηθός, όταν όλοι οι άλλοι εγκατέλειψαν το λαό αυτό και βρέθηκαν έξω από τη χώρα. Πιστεύω λοιπόν ότι το σημερινό μήνυμα είναι επίκαιρο για όλους εκείνους οι οποίοι καλλιεργούν τις οποιασδήποτε μορφές χωρισμού και αποξένωσης της Εκκλησίας από την ίδια τη συνείδηση του λαού και προσπαθούν να δημιουργήσουν φραγμούς σε αυτό που ονομάζεται εθνική συνείδηση και ορθόδοξη πραγματικότητα στη ζωή. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους μας. Θα ήθελα να πω ότι εκτός από την οικονομική κρίση που διαβάλλει όλους τους Έλληνες, όπως και εκείνη την εποχή, η ηθική κρίση είναι αυτή που πρέπει να ενωθούμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Το μήνυμα που θα ήθελα να δώσω σήμερα ήταν ένα μήνυμα ομόνοιας, παρόλο τα προβλήματα που μπορεί να έχουμε, να καθίσουμε κάτι κάτω και να είμαστε όλοι μαζί, όπως τότε που αντιμετωπίσαμε το ζυγό των Ιταλών και νικήσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Μέρα τιμής και μνήμης στους αγωνιστές του 40. Το έπος του 40 είναι ο τελευταίος λόγος του ελληνισμού, ο πιο κοντινός σε εμάς, που πρέπει να μας εμπνέει, να μας κινητοποιεί ως λαό, ιδιαίτερα υπό τις παρούσες συνθήκες, και να μας οδηγήσει σε μια νέα συλλογικότητα, απαραίτητη όμως για την επιβίωσή μας ως λαό και ως έθνος. Μια μεγάλη μέρα, σφραγισμένη από έναν μεγάλο ηγέτη. Ο λαός μας με τον ηγέτη, τον τότε, τον μεγάλο, τον μέγιστο Ιωάννη Μεταξά, κατάφεραν ενωμένοι Έλληνες να κάνουν αυτό που έκαναν. Σήμερα πάλι ενωμένοι πρέπει να παλέψουμε για αυτόν τον τόπο, αλλά χρειαζόμαστε ηγέτες σαν τον Μεταξά, γιατί τελικά τα όχι θέλουν Μεταξάδες. Ευχαριστώ πολύ. Με πίστη στην ιστορία μας και τις παραδόσεις μας, εορτάζουμε και τιμάμε σήμερα τη μεγάλη δόξα του 1940. Σήμερα που η χώρα μας δεν πάει δυστυχώς καθόλου καλά, έχουμε ιερό χρέος όλοι μας, όλοι μαζί, να δουλέψουμε σκληρά με άλλες πολιτικές να μπορέσουμε να ανορθώσουμε την οικονομία και να σηκώσουμε τη χώρα μας εκεί που το θέλουμε όλοι και το θέλαν και το θέλουν όλοι αυτοί που έγραψαν την ιστορία του 1940. Χρόνια πολλά σε όλους. Σήμερα είναι μία μέρα μνήμης και υπερηφάνειας. Όπου ο λαός μας ενωμένος το 40 με τον άξιο κυβερνήτη του Ιωάννη Μεταξά έφερε τη μεγάλη νίκη. Και να τα θυμόμαστε σήμερα και να ντρεπόμαστε για την κατάδια μας, όπου έχουμε μετατραπεί σε προτεκτοράτο εξαιτίας λαθών 40 ολόκληρα χρόνια. Στη νέα γενιά ελπίζομαι και πρέπει να τη βοηθήσουμε για να ξαναγίνει η πατρίδα μας όπως ακριβώς αγωνίστηκαν για να είναι οι πρόγονοί μας. Δεν θα αισθάνονται υπερήφανοι ήρωες του 40 για τη σημερινή Ελλάδα. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξουμε και να βοηθήσουμε όλοι ενωμένοι η πορεία του τόπου μας να είναι διαφορετική. Σας ευχαριστώ.